Και αμέσως περνάμε κυρίες και κύριοι στον επόμενο προσκεκλημένο που είναι εδώ κοντά μας στο ροδιοθάλαμο του Aegean Voice τον αναπληρωτή διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγεία Νάξου, τον κύριο Κώστα Απιδόπουλο. Καλό μεσημέρι, καλώ ήρθατε. Καλό μεσημέρι και σε εσά και σα. Κύριε Απιδόπουλε, θα πρέπει να πω ότι τι προηγούμενε ημέρε, τα προηγούμενα 24 ώρα, Είχαμε βεβαίω την επίσημη εγγενίαση γιατί η μονάδα λειτουργεί από τι 11 Αυγούστου. Εσείς ε, 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 είσαστε με ένα πλατή χαμόγελο αλλά παράλληλα και με ένα σκεπτικισμό γιατί έχουν ανέβει ο και έχουν μπει και άλλα ζητήματα μπροστά. Ε, ε, πώς θα αποτιμούσατε όλο αυτό και βέβαια εκτός τη, ε, το σημαντικό της εγγενίας με την έννοια της λειτουργίας, θα το θέσω εγώ, της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, που μετά από πολλά χρόνια έγινε πραγματικότητα, ε, ότι εδώ βρέθηκε η ηγεσία και του Υπουργείου Υγείας, αλλά και των ε, διοικούντων στον Νότιο Αιγαίο και βεβαίως του ίδιου του Προέδρου ε, του ΕΚΑΒ, του κυρίου Καρακατσιανόπουλου. Από αυτό καταλαβαίνετε την πολιτική βούληση όλης της ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, του ΕΚΑΒ, για την ενίσχυση ε, περαιτέρω των συνδικών υγείας στα νησιά μα. Αυτό είναι ξεκάθαρο, ήταν εδώ ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, ήταν η διοικήτρια της Δεύτερης δίπλη κυρία Ορδανίδου, ήταν ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ήταν ε, η μονάδα τεχνητού νεφρού, ο Διευθυντή ε, της ΣΥΡΟΥ και μαζί με ένα συλλεκτικό προσωπικό. Ήταν η κοινή διοικήτρια, συγγνώμη που την ξέχασα. Ήταν η διοικήτρια του Τζανίου, η κυρία Αρβανίτη. Ήταν η υποδιοικήτρια του ΚΑΤ. Έχει καταγωγή από την Άξο, για αυτό Μάλιστα. το λέω. τη γνωρίσατε, νομίζω. Ναι, Σα γνωρίζω. Ναι. Ε, ήταν η δικήτρια υποδιοικήτρια του ΚΑΤ, η κυρία Μπουγιούκα. Επίση, με καταγωγή από την Άξο. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Να έρχονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι στο, σε ένα μικρό νοσοκομείο και mm. να το υποστηρίζουν. Γιατί υπάρχουν δράσει υποστήριξη από αυτά ε, τα νοσοκομεία Όλα. μέχρι ναι. τώρα και αυτέ τι δράσει υποστήριξη θα, θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα γιατί καταλαβαίνετε, ένα μικρό νοσοκομείο στο το δικό μα πρέπει να υποστηρίζεται από μεγάλα νοσοκομεία. Mm -hmm. Και από τη ΣΥΡΟΥ που υπάρχει έτσι κι αλλιώ η διασύνδεση και έρχονται γιατροί, αλλά και από τα υπόλοιπα. Άρα, καταλαβαίνετε την πολιτική βούληση όλου του Υπουργείου προ την ενίσχυση. Βέβαια, τη βασική ημέρα τη έναρξη ξυνέχει... ήταν η 11 Σεπτέμβρη. Αυτή ήταν η ωριακή ημέρα. Αυτή η μέρα με έκανε πάρα πολύ χαρούμενο και εμένα και όλους μέσα στο νοσοκομείο τουλάχιστον και σίγουρα και τους νευροπαθεί και σίγουρα τον κόσμο έξω. Φυσικά. Ε, Χθε είχε απλά την πολιτική της χρειά. Ακριβώς. Ήταν η πολιτική χρειά ε, που βέβαια έχει τη σημασία της γιατί μεγάλη. πραγματικά θα πρέπει να πω εδώ ότι το νοσοκομείο Κέντρο Υγεία Νάξου έχει τύχει πραγματικά πολλών ζητημάτων που έχουν προχωρήσει αυτό σημαίνει ότι και εσείς προτείνετε ή ασκείτε πίεση προς την ηγεσία ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, και βεβαίως σας αξίζουν τα έύσημα και μόνο γι' αυτό. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι ήδη μπροστά σας έχετε νέα στοιχήματα εντός εισαγωγικών η λέξη για περαιτέρω αναβάθμιση της υγειονομικής αυτής μονάδας τη Νάξου και των μικρών κυκλάδων. Και αναρωτιέμαι, πιστεύετε ότι θα επιτευθούν και αυτά άμεσα ενώ. Γιατί τα στοιχήματα γιατί είναι σε πολλά εισαγωγικά. Ναι. Δεν παίζουμε με στοιχήματα στην υγεία, είναι ανάγκες του τόπου Καλά, και, εντάξει, και του κόσμου. Τι να πει, κυριά το συγχωρώ. Όχι, δηλαδή, μην, μην το συγχωρείτε. Είναι, είναι έκφραση και την έβαλα και εντό εισαγωγικών. Α τη βάλουμε στην άκρη. Ναι. Ε, είναι... Επειδή βλέπω ότι επιμένετε στην έκφραση. Όχι, όχι, συγγνώμη αν ναι. το Παρακαλώ, συνεχίστε. Πραγματικά, έχουμε κάποια, κάναμε κάποιε συζητήσει εδώ, κάποια meeting με τον Υπουργό, με την mm -hmm. ΔΥΠΕ Άρχισα. Τώρα που ήταν ΕΚΑ, εδώ, που... Φυσικά, μάλιστα φυσικά ναι. ναι. Άλλωστε, ήρθε αμέσω στο νοσοκομείο, ήρθε νοσοκομείο με το που έφτασε, βεβαίω. Έγινε συνάντηση του ΕΚΑΒ με, ε, με, το, με τα πληρώματα. Ε, σε αυτέ τι συναντήσει, βέβαια, αυτό έχει γίνει μια προεργασία. Δεν γίνονται όλα μέσα στη μία ώρα. Υπάρχουν οι ανάγκε, έχουν εκφραστεί γραπτώ προ τη ΔΥΠΕ και προ το Υπουργείο. Και μια από αυτές τις ε, ανάγκες που υπόθηκαν και χθες έτσι και ε, τις υποσχέθηκε και ο Υπουργός δημόσια είναι η αλλαγή του οργανισμού που είναι πάρα ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για το νοσοκομείο και η τοποθέτηση στην άξο ενός αξονικού τομογράφου Αυτό. το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μας λύνει τα χέρια έχουμε έναν αξονικό, ένα σημαντικό εργαλείο γιατρικής μέσα στο νοσοκομείο θα το χρησιμοποιούν οι δικοί μα γιατροί, θα έχουν άμεσα αποτελέσματα αυτό. αυτό και, και δεν είναι το μόνο όφελος αυτό, κύριε Πίτροπε. Είναι οικονομικό όφελο προ τον, τον ΕΟΠΗ. Ε, εγώ πρέπει να διασφαλίσω το δημόσιο mm -hmm. συμφέρον στη θέση που είμαι. Ε, όταν βγαίνουν προ ιδιωτικά κέντρα οι αξονικές καταλαβαίνετε ότι χρεώνεται ο ΕΟΠΗ. Έτσι δεν θα χρεώνεται ο ΕΟΠΗ. Υπάρχει ΕΟΠ. και συμμετοχή του. Συμή... Δεν ξέρω, θα συμμετοχή όχι, 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 υπάρχει συμμετοχή στο νοσοκομείο. Υπάρχει και συμμετοχή του. Όλα δωρεάν. Και να σα το πω διαφορετικά, ναι. οι ανασφάλιστοι που έχουν όλα δωρεάν mm, αυτή τη στιγμή, όταν πάνε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, το οποίο δεν έχει αξονικό, πρέπει να πάνε σε ένα ιδιωτικό, εκεί θα πληρώσουν μια. Τη συμμετοχή που δεν μπορεί και να μην έχουν οι άνθρωποι. Ακριβώ. Αυτό, mm. άρα έχει και οικονομικό όφελο και προ τον ΕΟΠΗ, δημοσιονομικό όφελο, για να το πω έτσι. Αλλά και. Η απόσβεσή του δηλαδή θα γίνει πολύ σύντομα. Και προ του πολίτε. Προ του πολίτε, το οποίο είναι το πρώτο. Για σε... και για σε το αυτή Υπουργείο. την περίοδο. Έτσι, Γιατί ο Υπουργό το τόνισε πολλαπλώ. Ότι το αντιστάθμισμα σε αυτή την κρίση και στα μνημόνια είναι τέθηκε από την παρούσα κυβέρνηση και την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου να είναι η δωρεάν ακριβώς. περίθαλψη, η υγειονομική κάλυψη και μάλιστα με στόχο αυτή να καλύπτεται στον τόπο του κάθε ανθρώπου. Αυτό ακριβώς είναι ο στόχος για τη μείωση των ανισοτήτων. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό θέμα πίσω δεν μπορούν να γίνουν αναδιανομέ στο πλούτο και λόγω των μνημονίων και λόγω τη δύσκολη κατάσταση. Αυτό ακριβώ κάνει η δημόσια υγεία, η δωρεάν δημόσια υγεία και η μεροληψία, όπω ακριβώ χρησιμοποιεί την έννοια η οποία και αυτή είναι σε εισαγωγικά, που λέει συνέχεια ο Υπουργό Ο Ανδρέα ο Ξανθό με ροληψία υπέρ του δημόσιου συστήματο υγεία. Αυτό άρει τι ανισότητε οι οποίε υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Υπήρχαν και εντείνονται στι ναι. εποχέ που έχουμε. Επειδή μου νημονίου. είπατε για αλλαγή του οργανογράμματο, mm -hmm. ε, του, ναι. του οργανισμού, ζητώ συγγνώμη, έχετε απόλυτο δίκιο. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι υπηρετούν σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο Κέντρο Υγεία Νάξου, συνολικά αν έχετε τον αριθμό, ε, ναι. και πόσοι. Ε, πιστεύετε ότι θα μπορούν να αναπτυχθούν με την αλλαγή του οργανισμού, ε, Κοιτάξτε τώρα, επειδή μέσα έχει και τον ΕΔΑ, δεν θα σα πω ακριβώ το νούμερο. Ναι. Πάντω, είναι σε σχέση με το. Εγώ που ανέλαβα πέρυσι τον Αύγουστο, ε, βλέπω εδώ στου γιατρού, στην ναι, ιατρική υπηρεσία, ναι. να το πω έτσι. Ναι. Έχουμε αυτή τη στιγμή. 22 γιατρού. Όταν ανέλαβα είχαμε 12. Έχουμε 10 επιπλέον, κοντά δηλαδή στο 100%, όχι 100, 90%, όσο είναι 90 αυτό. Αύξηση τη γιατρική υπηρεσία. Έχουμε... Είναι παράλληλη και η πρόσθεση σε καινούριε ειδικότητε, γιατί αυτό είναι και αυτό σημαντικό. Φυσικά. Έχουν προσθεθεί ειδικότητε όπω νεφρολογία, δύο mm. νευρολόγοι, βεβαίως. οι οποίοι δεν είναι μόνο για τη μονάδα τεχνητού όπως Είναι γενικότερα. Νευρο... Αυτά νευροληθιάσει και άλλα περιστατικά mm -hmm. των νευρών. Mm -hmm. Είναι νευρολογία. Είναι γυναικολογία που δεν υπήρχε. υπήρχε ήτανε σε Αλλά χέλος. ήταν στην ουσία ε, σχεδόν αδρανή ε, αυτό το τμήμα, αδρανέ. Ε, τώρα ναι. ξέρει κι εσύ γιατί επισκέπτεσαι την γυναικολόγο. Ότι, ναι, ναι. Ε, δεν υπήρχε καρδιολογικό τμήμα το οποίο ιδρύθηκε Επίσης, με, δύο, με δύο σημαντικού, με δύο πάρα πολύ καλού καρδιολόγου. Εγώ το αναγνωρίζω γιατί παίρνω από τον κόσμο της, ε, τα εύσημα για mm -hmm. αυτού. Ωραία. Ε... Άρα λοιπόν, ήδη μα έχετε πει πολύ σημαντικέ ειδικότητε mm -hmm. που έχουν προσθεθεί. Και να σα πω ότι σήμερα το πρωί, για να σα πω και αυτό, να συνεχίσω λίγο σε σχέση με τον αξονικό τομογράφο. Mm -hmm. Επειδή την, την επόμενη μέρα το πρωί έλαβα τηλέφωνο από την κυρία Ορδανίδου Σάββατο πρωί δηλαδή. τη η διοικήτρια τη ΔΥΠΕ, η οποία μου είπε ότι να προχωρήσω από Δευτέρα στην έβρεση χώρου, τον οποίο τον έχουμε. Στην, ε, το να βάλουμε, να κάνουμε κοινοπροστασία σε αυτό το χώρο, δηλαδή να κάνουμε να τον... άδρια, άδεια ίδρυσης λειτουργίας αξονικού τομογράφου. Έχουμε το χώρο ήδη. Έχω μπροστά Άρα μου στα λοιπόν, χέρια μου στο γραφείο ξεκινάει... το FET και να σα πω και αυτό ότι έκανα κάλεσμα στον τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και όλου τους ιατρικούς συλλόγους Πανελληνίω για να βρούμε έναν εκ των επικουρικό για τρία χρόνια και να λειτουργήσει μόνο τον εξονικό τομογράφο. Μάλιστα. Ήδη δηλαδή έχετε προτρέξει ε, με την έννοια να ήδη, βρεθεί ο εφηβουλικός. Ναι, ναι, να βρεθεί γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλα πρέπει να γίνονται παράλληλα. Μάλιστα, πολύ σημαντική είδηση αυτή που μας δίνεται σήμερα. Και πραγματικά εύχομαι να ευοδοθούν όλα αυτά και πολύ σύντομα να έχουμε και αξονικό και παράλληλα και τον ειδικό διαγνώστη, ακτινοδιαγνώστη. Υπάρχει ένας, Ο οποίος ναι, απλά... είναι. Ναι, δεν επαρκεί μόνο ε, βέβαια, η παρουσία. Αν δεν επαρκή, ενός γιατί έχουμε αδιατρού, και τι ακτινογραφίε στην αίθουσα. Επειδή το πτυνοδρο... Ακριβώ. Ε, Κυρία Πιδόπουλε, ε, να πω ότι ένα ακόμη πολύ σημαντικό θέμα είναι η δημιουργία μια βάση για πλωτέ διακομιδέ από τι τρει που θα δημιουργηθούν στο Αιγαίο. νότιο Αιγαίο, στο Αιγαίο. Ε, Όπω ανακοίνωσε ο Υπουργό, που θα είναι και ο πρόεδρο του ΕΚΑ, βέβαια. Που θα είναι η Νάξο η βάση αυτή. Mm -hmm. ε, θέλω να μου πείτε, αν έχετε την πληροφόρηση, τι έγινε με την επίσκεψη που έκανε την επόμενη μέρα των Εγγενείων, δηλαδή ε, το Σάββατο το μεσημέρι, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, ο κ. Καρακατσιανόπουλος, στην Ορεινή Νάξο. Γιατί? γιατί ενδιαφέρθηκε να δει και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενη με όλα αυτά και το δείχνω, ε, γιατί ο χώρο υγείας είναι τόσο ευαίσθητος. Είχα φτάσει κάποια στιγμή να λέω στον εαυτό αυτό μου δανάει αν δεν έχεις χρήματα σε αυτόν τον τόπο, δεν ξέρω τι θα κάνεις αν αρρωστήσει. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ναι, αυτό. Ναι, ακριβώς σας λέω, αυτό το είχα σκεφτεί κάποιες στιγμές, παλαιότερα mm. βέβαια, Γι' αυτό με βλέπετε και τόσο χαρούμενη. Ε, και θέλω να πω ότι ο κύριος Λιπό Καρακατσιανόπουλος είδε πολύ θετικά το αίτημα της ορεινής Νάξου να εδρεύει εκεί, να βρίσκεται δηλαδή σε μόνιμη βάση ένα ασθενοφόρο ούτω ώστε να γλιτώνεται ο χρόνος της απόστασης που υπάρχει από την ορεινή Νάξο στη χώρα της Νάξου και στο νοσοκομείο ε, για τη μεταφορά επιγόντων περιστατικών. Μου βάλατε δύο θέματα. Ναι, δύο. Θα πάμε στο πιο Κύριο για μένα, είναι πολύ, και τα δύο είναι πολύ σημαντικά, mm -hmm. η ύπαρξη ενός πλωτού σκάφους εδώ. Ε, αυτό έχει εξαγγελθεί πριν κάποιους μήνες αν θυμάμαι καλά. Είχαμε εργαστεί εμείς όταν μάθαμε ότι υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, γιατί είναι ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, mm -hmm. ε, και από αυτό χρηματοδοτείται δηλαδή, ε, στο να προσπαθήσουμε να είναι το ένα από τα τρία σκάφη να είναι εδώ. Αυτό θέλει μία μελέτη σκοπιμότητας να το πω έτσι, η οποία λέει έχει και οικονομοτεχνικά στοιχεία. Τα καύσιμα, όλα αυτά. Το... Οι κυκλάδες, η Νάξος είναι στο κέντρο των κυκλάδων. Αυτό ήταν εύκολο να μας, να μας οδηγήσει στο να είναι σημαντικό, σημαντικότατη η παρουσία του ενός πλωτού εδώ. Και του μεγαλύτερο πλωτού. Το αποδείξαμε δηλαδή. Νησί, τον κυκλάδο, το έτσι, αποδείξαμε. Το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό, αλλά επειδή περισσότερε διακομιδέ αυτή τη στιγμή από το πλωτό, από τα πλωτά μέσα που έχουμε γίνονται από την άξο, ήταν εύκολο <laughs> με αριθμού δηλαδή να το αποδείξουμε προ την ηγεσία και του και Υπουργείου λοιπόν. ε, Ναυτιλία και προ το ΕΚΑΒ ότι έπρεπε να είναι εδώ. Έτσι πετύχαμε στο να, να έρθει εδώ. Ε, τώρα, από ό,τι χθε μου είπε ο κύριο Καρακατσανόπουλο, τον οποίο συζητούσαμε κιόλα μαζί στο Βεβαίως, γραφείο μου. Βεβαίω, είχαμε μια αποκλειστική συνέντευξη πουβέντα. και σα ευχαριστώ και του δύο. Ε, νομίζω ότι μα είπε κάπου στο μέσα με τέλο του 18 θα έχουμε το σκάφο ε, αυτό εδώ, το οποίο θα είναι στελεχωμένο από το ΕΚΑΒ, δηλαδή θα, θα, γίνουνε, θα δημιουργηθούν ακόμα τέσσερι θέσει ε, διασωστών του ΕΚΑΒ στο, που, το οποίο θα, θα είναι, οι θα είναι στο σκάφο mm -hmm. και δύο γιατροί. Mm -hmm. Δύο γιατροί που θα συνοδεύουν τα περιστατικά. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι προστίθεται κόσμο, υγειονομικό κόσμο στην, στην άξο. Και πάνω Άρα... απ' όλα γλιτώνει το κράτο, δηλαδή εμεί, άπειρο χρήμα. Α, αυτό, από αυτό... Τις δι... και, και πάνω απ' όλα αξιοπρέπεια στη διακομιδή γιατί ξέρουμε πως διακομίζονται τώρα ναι, ναι. οι ασθενείς Μιλάμε με για καΐκια... εξοπλισμένο σκάφος, Ακριβώς. με γιατρούς του ΕΚΑΒ, με διασώστες του ΕΚΑΒ Ειδικό σκάφος που θα έχει αν δείτε και το ελικόπτερο έχει τις δύο καμπίνες, έχει τους απεινιδωτές Δηλαδή τα οξυγόνα είναι, mm -hmm. είναι όλα, mm -hmm. θα είναι όλα πλήρη θα έχει πλήρη τα πάντα το για περιμένουμε να λοιπόν και αυτό. μέχρι το οποίο δεν θα καλύπτει το βέβαια μόνο την άξονα, θα καλύπτει μικρέ κοινότητε, πολέμου, όλα αυτά τα νησιά προ το μεγάλο νοσοκομείο ή αντίστοιχα μπορεί να πάει στην Πάρο για να, για να έρθει το ελικόπτερο εκεί, το αεροπλάνο το 130 βέβαια, που έρχεται πολλέ φορέ. Μα λύνει τα χέρια σε πολλά που τα αντιμετωπίζω και εγώ τα βλέπω κάθε μέρα. Το δεύτερο σκέλος της ερώτηση ήταν για το ασθενοφόρο για το στην ορεινή Νάξο. Δεν ήμουν χθε. Μόλι είχα, γνωρίζω. το γιο μου, είχα το γιο ναι, μου χθες. Ναι, ναι. Έχει προτεραιότητα και αυτός γιατί με έχασε κάποιες μέρες ναι. και δεν μπορούσα να παρευρεθώ. βέβαια. Ήταν... Γι' αυτό ρώτησα αν πληροφορηθήκατε. Ε... Ήταν πολύ... άλλοι άνθρωποι από το νοσοκομείο, Βεβαίως. δεν είχα ακόμα σημαίνει την πληροφορία, έτρεχα με τον αξονικό. Θα την έχω το μεσημέρι Πάντως, το βράδυ. πιστεύω ότι ήταν θετικός ο κύριος Καρακατιανόπουλος. Αυτό που ξέρω οδλός. είναι ότι θα είναι ένα σκάφος, ένα ασθενοφόρο, συγγνώμη, ένα ασθενοφόρο το οποίο θα είναι 4x4 και το οποίο σε περίπτωση χιονοπτώσεων, σε περίπτωση ε, γκρεμών, βραχών, αμμότερων. Είναι από περιοχών, αυτά που διατίθενται τελευταία, ναι. νομίζω, στα νησιά, ναι, που ναι, είναι ναι. το ένα που θα διατεθεί στην άξο. Έτσι? Από την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει με τον κύριο Καρακατσανόπουλο, του είχα εκφράσει όλας πέρυσι το Σεπτέμβριο που μιλούσαμε για, το, για την βάση του ΕΚΑΒ. Είχαμε κάνει ένα meeting στην Αθήνα, εγώ, η κυρία Μπουραντά με τον κύριο Καρακατσανόπουλο και μιλούσαμε για τη βάση του ΕΚΑΒ. Και είδατε πόσο σύντομα έγινε από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Οκτώβριο mm -hmm. που ε, και μιλούσαμε ακριβώς για αυτό, για το ότι στα νησιά καμιά φορά τα μεγάλα αυτά στενοφόρα που βλέπουμε δεν μπορούν να χωρέσουν σε ένα σαν αυτό εδώ. Ναι. Και θέλουμε πιο μικρά, πιο ευέλικτα και αν είναι δυνατόν 4x4 λόγω ε, για του εμένα, του ανάγλυφου της Νάξου. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό το 4x4. Λόγω ναι. του ανάγλυφου ναι. της Νάξου ναι. ναι. και το μικρό Και των δύσκολων συνθήκων πολλές φορές. Μικρό και, το μικρό μέγεθος. Και το, το μικρό βεβαίως, έτσι αμέσως ο κ. Γαρκατσανόπουλος με τον οποίο έχουμε μια τρο... πάρα πολύ καλή σχέση αμέσω ανταποκρίθηκε σε αυτό το αίτημα και θα έχουμε νέα περισσότερα βεβαίως, μέχρι βεβαίως. το βράδυ. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο τη Κορώνου, ο οποίο το συνάντησε. Βεβαίω, με εκείνον είχε τη συνάντηση ω εκπρόσωπο εκεί τη Ορεινή Νάξου. Πιθανώ να ήταν και άλλοι πρόεδροι. Ε, κύριε Απιδόπουλε. Ε, σε αυτή την εγγενίαση, η οποία θα mm -hmm. πρέπει εδώ να πω για όσους δεν ήταν, ήταν μια λιτή σεμνή τελετή, χωρίς κορδέλες και φανφάρες, ε, δεν κόπηκε καμιά κορδέλα Αυτά που έχουμε ξεχάσαμε συνηθίσει Ξεχάσαμε να αγοράσουμε <laughs> Ναι Θα κόβατε Όχι, όχι, όχι χιούμορ κάνω, χιούμορ, κάνω. Α, Γιατί χιούμορ. μου κάνει εντύπωση αυτό Επειδή έχουμε βαρεθεί ξέρετε Να τεντώνουν μια κορδελίτσα όχι. Να βγάζουμε το ψαλίδι Όχι κάνω χιούμορ για να το Και την εγγενία στην έκανο τάδε Κοιτάδε και παρατάδε Εδώ... Όλοι μαζί έκαναν την εγκαινίαση. Όλοι μαζί μπήκαν μέσα. μέσα Κανεί δεν προηγήθηκε ή είπαν σε κάποιον όχι. Θα μπει πρώτα ο Υπουργό, για παράδειγμα. Πρώτα μπήκαν οι πολίτε και μετά μπήκε ο Υπουργό. Είδα λοιπόν, την αγωνία των πολιτών να θέλουν να μπουν μέσα στη μονάδα να δουν. Να τη δουν ναι. ναι, βέβαια, βέβαια. Ε, να πούμε ότι ήδη από τη σύστασή τη έγινε και επέκταση. Ναι. Έτσι. και σχεδόν. Έτσι. Πόσου, έχει εξυπηρετήσει μέχρι στιγμή η μονάδα από τι 11 Αυγούστου μέχρι σήμερα. Ξεκινήσαμε με τρεις ασθενείς, τους πήγαμε στους πέντε, στους εφτά, στους εννιά, αυτή τη στιγμή έντεκα και σήμερα, έντεκα σήμερα και νομίζω μπαίνουν και κάποιοι ακόμα. Δηλαδή έχουμε τελειώσει. Έχω την εντύπωση Μόλις ότι εξυπηρετούμε και από άλλα νησιά. Την πάρω, την πάρω. Την πάρω ήδη και... με δύο ασθενείς νομίζω. Με δύο ή τρει. ναι, θα σας ναι, ναι, τα ναι, Άλλωστε. Είναι όλοι οι αξιότητες που ήταν σε σύρο. Ε, Κάποιοι Παριανοί, δύο ή τρει, συγχωρήστε με που δεν ναι, ξέρω ναι. ακριβώ το νούμερο. Και το κουφονήσι βέβαια, το οποίο το εξυπηρετούμε, θεωρούμε ότι Μάλιστα. είναι. Μάλιστα. Τι απαντάτε στον τομέαρχη νησιωτικών πολιτικών του ΠΑΣΟΚ, ο οποίο ήταν στα Εγγένεια, ο κύριο Γιάννη Βλασερό, που είναι και καρδιολόγο και διευθυντή του Ιπποκρατίου, τη καρδιολογική κλινική του Ιπποκρατίου, ο οποίο εκεί στα Εγγένεια μου είπε. Κυρία Μαύρου βλέπετε ότι εδώ γίνεται μονόλογος και αμέσως αφού βέβαια συζητήσαμε και εμείς για ένα λεπτό τον έφερα σε επαφή μαζί σας, ο οποίος μίλησε για μονόλογο, ότι δεν δόθηκε ο λόγος και σε άλλους. Τι απαντάτε. Να απαντήσω όπως απάντησα και στον ίδιο το Γιάννη Βλασερό. Γιατί σας μίλησε έξω, βεβαίως. Ότι ναι. δεν ήταν μια ημερίδα. Στο, στην οποία παρουσιάζαμε τα σχέδιά μας για τη μονάδα τέχνη του νεφρού ήταν τα εγκαίνια. Έπρεπε να μιλήσουν όλοι θεσμικοί ε, για το νοσοκομείο. Είδατε ότι υπήρχε μια σειρά, δεν μίλησαν καν οι βουλευτές. Ακριβώς. Ε, το λόγο το ζήτησαν πολύ από εμένα. Αν τον έδινα μπορεί να ήμασταν ακόμα εκεί. Ε, νομίζω ότι σε, στα εγκαίνια... Αν έκανα λάθος αυτό, αλλά έτσι νομίζω ότι τον λόγο τον έχουν κάποιοι, τον είχε δηλαδή από κάτω εγώ, η δικήτρια της ε, ΣΥΡΟΥ, η κυρία Ιορδανίδη, η οποία ούτε αυτή θέλησε να μιλήσει, οι βουλευτές, ο δήμαρχος, δηλαδή αν έδινα σε κάποιον ακόμα το λόγο αυτό θα ήταν ε, οι κοινοτάρχες. Ναι. Απλά επειδή είναι πολύ. θα πήγαινε η διαδικασία πάρα πολύ πίσω. Ήταν 5-7 η ώρα βραδιάζει. Καταλαβαίνετε. Οι κοινοτάρχε είχαν τον λόγο σε. Οι σε αυτό. οποίοι, κάποιοι τουλάχιστον από εκείνου, του κοινοτάρχε και συγκεκριμένα των έξι ορεινών χωριών Σκαδού, Μέση, Κομιακή, Απειράνθου, Κεραμωτή ε, και. Ε, αχ, ζητώ συγγνώμη, ξεχνώ ένα, θα το θυμηθώ στην πορεία. Κορών, ε, κορώνουν, μπράβο, ναι, μπορεί να μην το είπα. Ε, με. Εκπρόσωπό του, τον uh, πρόεδρο τη Κορονίδα, ενεχείρησαν στον Υπουργό ένα υπόμνημα ε, διαμαρτυρία για την έλλειψη γιατρών ιατρικού προσωπικού, δηλαδή στην ορεινή σε αυτά τα χωριά. Παρ' όλα αυτά, ο Υπουργό είχε απαντήσει ήδη το πρωί στο Δημαρχείο. Αλλά πείτε, παρακαλώ, εσεί την απάντηση. Στα χωριά απάντησε ότι έρχονται πέντε Από γιατροί. Έχουν βγει τα αποτελέσματα και αναμένουμε την, ε, την τοποθέτησή του. Ε, τώρα με τα χωριά να σα πω ότι. Παρόλα αυτά υπάρχει πάντα πρόβλημα εκεί τελικά. Παρόλε τι προσπάθειε πω... βλέπουμε ότι. Τα να πω χωριά... ότι δεν είναι αρμοδιότητα του νοσοκομείου. Πρώτα απ' όλα είναι αρμοδιότητα τη ΔΥΠΕ. Το νοσοκομείο, ο διοικητή του νοσοκομείου έχει αρμοδιότητα στον χώρο περίφραξη ναι, του εμείς νοσοκομείου. Εμεί μιλάμε, γενικά για τον τομέα τη υγεία. Ναι, ναι, μιλάμε γενικά. Ναι. Δεν θέλω να φύγω ναι. ναι, καταλαβαίνω, μου, καταλαβαίνω. γιατί βοηθάω να σα πω δηλαδή ότι τώρα δεν το ξέρει ίσω και ο πρόεδρο τη Απειράνθου. 16 του μηνό, την επόμενη Δευτέρα, θα είναι καρδιολόγο στην Απείρανθο. Για πρώτη φορά νομίζω. Τακτικό, δεν ξέρω. τακτικό γιατρίο. Αυτό που κάνουμε την με την Ευρωλογία. Το νευρολογικό. Αυτό θα πρέπει να και στι άλλε. Να πω ότι αυτό το οποίο λειτουργείτε τώρα και το έχετε κάνει με νευρολόγο, το έχετε κάνει και μία, μία ακόμη ειδικότητα Όχι, με νευρολόγο μόνο, μόνο το έχουμε κάνει σε, και θα σε πάει με καρδιολόγο. Πορεία, και θα τώρα... πάνε κυρίω στην Ορεινή και τώρα. Δηλαδή για να σα πω ότι την, την Παρασκευή θα είναι ο νευρολόγο στο Κουφονήσι. Έτσι, τα μικρά νησιά. Την επόμενη τέτοια θα είναι στο Χαλκί, την άλλη Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή κάνει δηλαδή τακτικό γιατρίο στα Ορεινά, σε όλα τα γιατί θα στο Σανί, την Παρασκευή των εγγενείων την ημέρα ήταν στο Αγίεσαν. Την επόμενη Παρασκευή ο νευρολόγος, ο κύριο Μανολά, θα είναι ε, στο, στο Κουφονήσι mm. και τη μεθεπόμενη Παρασκευή θα είναι στο Χαλκί, το έχουμε ήδη κλείσει. Την επόμενη Δευτέρα, 16 του μηνό, θα είναι η καρδιολόγο ε, στην Απήρανθο. Πότε έχει ξαναγίνει η Δανάη αυτό σε ορεινά. Πολύ σπάνια. Και ξέρετε, κυρίω ο δοντιάτρου θυμάμαι. Γιατί? Γιατί δεν υπήρχε και. Ε, ναι, δεν υπήρχε και ίσως το απαραίτητο προσωπικό το ιατρικό. Α, εγώ μου είπανε χαίρομαι... στην Κεραμωτή ότι δεν. Θα το φροντίσω, ίσως μου είπε, πέρασε κάποιος Κεραμωτής, του είπα ότι δεν γίνονταν τον Αύγουστο, ναι. Ε, θα... Κοιτάξτε. μπορεί το Σεπτέμβριο. Ε, το νοσοκομείο Νάξου. σω το αμέλησαμε όλα αυτά. Θα φροντίσω και για την κεραμωτή. Αλλά γράφτηκε κάτι ότι μπήκε κάποιο στο γραφείο μου, η κυρία αυτή, και είπε ότι δεν ξέρω καν πού πέφτει η κεραμωτή. Μάλιστα. Τώρα είναι 10 χρόνια στην άξο. Μην σχολιάζουμε αυτά που έχουν πει. Νομίζω γραφτεί. ότι είναι λίγο μικροπρέπεια σε έναν άνθρωπο που μένει 10 χρόνια στην αξο μην σχολιαζουμε αυτα που εχουν γραφτεί νομιζω οτι ειναι λιγο μικροπρεπεια να λεμε σε εναν ανθρωπο που μενει 10 χρονια στην αξο δεν έχει πάει στην κεραμωτή. Έστω και για τουρισμό. Έχω πάει στην κεραμωτή. Κλείνοντα, θέλω να επισημάνω ακριβώ το γεγονό ότι θα πρέπει να δοθεί τώρα. Μεγαλύτερη βαρύτητα και στις μικρές κυκλάδες που είναι αρμοδιότητά σας ε, Και όχι. νομίζω και η αμοργός είναι στην αρμοδιότητα του νοσοκομείου Δεν είναι αρμοδόση, νοσοκομείου. όχι όχι τίποτα από αυτά δεν είναι στην αρμοδιότητα Είναι όλα στην αρμοδιότητα της ΔΥΠΕ Το νοσοκομείο είναι μόνο η αρμοδιότητα Α εντός... η ΔΥΠΕ δηλαδή ρυθμίζει αυτά Επειδή... Όλα αυτά είναι της Γιατί όμως γνωρίζουμε ότι υπάγονται στο νοσοκομείο Νάξου, Επιστημονή. τα περιφερειακά Κοιτάξτε. ιατρία τους δεν, δεν. υπάγονται όχι, στο όχι, νοσοκομείο. Όχι, 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 δεν υπάγεται τίποτα, όλα ακόμα και τα αναλώσιμα είναι από τη ΔΥΠΕ. Φαρμακευτικά. Απλά... Ή κάτι έχει αλλάξει, ή κάτι ξέραμε λάθο επί πολλά λίγο χρόνια. Είναι μια δύσκολη διαδικασία το να έρθει και το φάρμακο από την Αθήνα εδώ. Εμεί πάντα προμηθεύουμε και πάντα Μάλιστα. στηρίζουμε τα Μάλιστα. κέντρα. Να αυτά. τα στηρίζουμε όμω όσο μπορείτε, βέβαια, προσπαθώ, και έχετε τη δυνατότητα. Ναι. Δεν είναι εύκολο, το ξέρετε, δεν είναι ναι. εύκολε οι συνθήκε, αλλά ναι. θέλουμε να τα στηρίξουμε εκτό από τη συνταγογράφηση και με αυτό, με ειδικού γιατρού για να πιάσουν περιστατικά πάνω στον χώρο mm -hmm. που δεν μπορούν να κατέβουν. Θέλω να πω πριν κλείσουμε και κλείνουμε, λυπάμαι γι' αυτό, ε, κύριε Απιδόπουλε, ότι υπήρξε υπόσχεση και για αναβάθμιση του εξοπλισμού. Αυτό ήδη το βλέπουμε να γίνεται, ήδη αγοράζονται διάφορα αναγκαία ή αντικαθιστώνται παλαιότερα με καινούρια και επίσης είναι πολύ σημαντικό, θέλω και αυτό να το υπογραμμίσω, η ανανέωση δηλαδή που γίνεται του εξοπλισμού και βεβαίως περιμένουμε και κλείνουμε με αυτό και τη λειτουργία και των χειρο... χειρουργείων, καταρχά τη ορθοπαιδικής και κατά δεύτερον τη γενική ιατρική. Ναι, το εξήγησε και ημέρα. αυτό ο κύριο ότι ε, επιτέλους θα δούμε και κάτι τέτοιο. Ότι ήδη σήμερα γίνονται δύο. Έτσι το ένα θα γίνει νομίζω με ολική ανεστησία mm -hmm. με τον αισιολόγο που έχουμε ένα γίνεται με τον κύριο Λανίτη που έρχεται και με τον κύριο Γεωργίου δεν θυμάμαι τι ώρε, και ένα ορθοπαιδικό. Βάζουμε σιγά σιγά τώρα που ήρθε ο ανησυχιολόγο. Πάμε βέβαια να τα επεκτείνουμε, να τα ξεκινήσουμε πρώτα με τα ορθοπαιδικά, γιατί προηγούνται. Ε, Ίσως και να πάμε και, στα χει... πιο... Είναι πιο μπροστά, είναι ναι. πιο όρημα να το πιο όρημα, ακριβώ. Ναι. Ε, και σιγά σιγά πηγαίνουμε και προ αυτό. Να είστε καλά κύριε Απιδόπουλε ε, για να διεκδικείτε πάντα και να διεκδικείτε έντονα. Αυτό νομίζω θέλουν οι πολίτες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ για εσέ, εγώ σας.